Συμμορία στη Θεσσαλονίκη έμπαινε σε σπίτια στην ανατολική πλευρά τη πόλη την ώρα που οι ένικοι έπεφταν για ύπνο και έκλεβαν χρήματα και χρυσαφικά. Σε ορισμένε περιπτώσει δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και υπνοτικό σπρέι. Ο Βαγγέλης Κοκολάκο θα μα ενημερώσει. Δύο άντρε συνελήφθησαν, Νικόλα, 49 και 42 ετών. Το μόντου ο περάντη τη συμμορία, το ίδιο τουλάχιστον και στι 14 περιπτώσει. Παρακολουθούσαν δηλαδή σπίτια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κυρίως, το Τρίλοφο, το Πλαγιάρι και το Πανόραμα όταν έβλεπαν ότι οι ένικοι κοιμόντουσαν, μπαίναν μέσα, αρπάζαν χρήματα και χρυσαφικά. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιήσαν και υπνοτικό σπρέι. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, μάλιστα ο ένας από αυτούς προέβαλε και στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα πιστόλι με σιγαστήρα, ένα πλαστό διαβατήριο ιταλικό και ένα ιταλικό δίπλωμα δίκηση και αυτό πλαστό. Η συνολική ηλία του εκτιμάται, Νικόλα, στα 53.000 ευρώ. Βαγγέλη Κοκολάκο, ευχαριστούμε.